Η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα άλλα πολιτικά κόμματα, που αντί να καταργούν μνημονιακά μέτρα που ψήφισαν όλοι μαζί, αντίθετα σήμερα προσθέτουν και νέα, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με fast track διαδικασίες στο Κοινοβούλιο που συρρυκνώνουν ακόμα περισσότερο το λαϊκό εισόδημα, που διαλύουν εργασιακές σχέσεις, που καταργούν δικαιώματα χρόνων των εργαζομένων σε όλους τους τομείς. Και όλα αυτά, πότε με το πρόσχημα της πανδημίας, πότε με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα έχει πλούσιες παραγωγικές δυνατότητες, τεχνολογικές, επιστημονικές δυνατότητες σήμερα. Κυρίως έχει έμπειρο, έμψυχο, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό που μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα εάν ο πλούτος της Ελλάδας περάσει και γίνει κοινωνική ιδιοκτησία ενταγμένη σε ένα κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας και των υπηρεσιών, απελευθερωμένη από ιμπεριαλιστικές συμφωνίες και δεσμά, με το λαό πραγματικά στην εξουσία του τόπου. Αυτό το κάλεσμα απευθύνουμε σήμερα, σε αυτό το δρόμο καλούμε να παλέψει ο ελληνικός λαός, δυναμώνοντας, ενισχύοντας το εργατικό ταξικά προσανατολισμένο κίνημα, το ΠΑΜΕ, την κοινωνική συμμαχία όλων των λαϊκών δυνάμεων σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, σε συμπαράταξη και συμπόρευση με το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.